Καλημέρα. Τι κάνετε? Σήμερα φόρεσα τα καλά μου γιατί είναι Κυριακή και φόρεσα το πουκαμισάκι μου. Και εντάξει, βέβαια η αλήθεια είναι πως από κάτω φοράω φόρμα με πουκάμισο, αλλά δεν έχει σημασία. Σήμερα φόρεσα πουκαμισάκι, οπότε είμαι σένιος, είμαι μόρτης, είμαι ωραίος. Από εδώ, εδώ που δείχνει το χέρι μου, είναι το Instagram και εδώ που δείχνει το χέρι μου είναι το Facebook. Καλώς ήρθατε. Σήμερα θα κάνουμε ένα πολύ ιδιαίτερο live. Να περιμένουμε λίγο να μαζευτούν και λίγοι ακόμα στο Facebook και στο Instagram μέχρι που να αρχίζω να μιλάω. Καλημέρα Μαρία Τσοβίλη στο Facebook, Μάχη Κομίτα, ο Αλέξανδρος Παλίδης εδώ πιστός. Ντέπι Παπαδοπούλου καλημέρα. Κικίνα Νόπ, καλημέρα στο Instagram. Γεώργιος 2070, καλημέρα, Παοκτσής. Μέρι Μούνδου, καλημέρα. Κέτι Κέρ, καλημέρα. Καλημέρα Μαρία Κρικέλα, καλημέρα Μαρία Καΐνα, Περικλής Τσαούσης. Λοιπόν, αν και τη συνταγή που θα σας κάνω την έχω ήδη σε βίντεο στο ίντερνετ, σήμερα θα δώσω κάποιες έξτρα πληροφορίες, μικρά μυστικά για να πετύχουν τα τσουρέκια να βγουν τα σούπερ μαστιχωτά και με σούπερ ίνες. Που αυτά όντως, επειδή όταν κάνουμε βίντεο στην τηλεόραση είναι πάρα πολλά, δεν μπορείς να τα βάλεις όλα. Είναι πράγματα που θέλω να τα πω, δεν μπορώ να τα πω, οπότε σήμερα θα πούμε 150 διαφορετικά μυστικά που να φτιάξει το καλύτερο τσουρέκι που έχει δοκιμάσει ο οποιοδήποτε στη ζωή του. Δεν υπάρχει κάτι παρόμοιο, είναι μοναδικό, είναι συγκλονιστικό, είναι πανεύκολο. Αρκεί να προσέξουμε κάποια πράγματα, θα λύσω όλες τις απορίες. Πώς θα πετύχετε τα τέλεια τσουρέκια χωρίς να υπάρχει ούτε μία πιθανότητα να αποτύχετε. Δηλαδή μετά από αυτό το live στο Instagram και στο Facebook όλοι θα ξέρετε πώς θα κάνετε τα τσουρέκια στους άλλους. Αυτό είναι. Λοιπόν, καταπληκτική συνταγή, εύκολη συνταγή, θα πάμε βήμα-βήμα. Σήμερα το live μας είναι λίγο μαραθώνιος γιατί δεν είναι η κλασική συνταγή που σε ένα τέταρτο 20 λεπτά τελειώνω. Θέλω να σας δώσω όλα τα μυστικά για το πώς μπορείτε να φτιάξετε το τέλειο τσουρέκι. Γι' αυτό το λόγο θα περιμένουμε μαζί το μίξερ. Θα ξαναγυρίσουμε πίσω, θα ξαναγυρίσουμε ξανά στο μίξερ. Οπότε γενικά ελπίζω να έχετε ετοιμάσει καφεδάκι, γιατί το live μας σήμερα θα κρατήσει 45 λεπτά, μία ωρίτσα. Για να σας δείξω ακριβώς πώς πλάθουμε τα τσουρέκια. Τετραπλή πλεξούδα, τριπλή πλεξούδα. Να προσέξουμε όλα τα μυστικά. Τι αλεύρια χρησιμοποιούμε, γιατί χτυπάμε στο μίξερ. Μπορεί να γίνει στο χέρι, που μπορεί. Γενικά θα πούμε όλα, μα όλα τα μυστικά. Δεν υπάρχει περίπτωση να ξεφύγει ούτε ένα μυστικό. Οπότε καθίστε συντονισμένοι εδώ πέρα στο live, άσχετα που θα είναι για πολλή ώρα. Πάρετε το καφεδάκι σας, κλείστε τον ήχο από την τηλεόραση, κλείστε τελείως την τηλεόραση και θέλω να συντονιστείτε εδώ πέρα, γιατί αυτά που θα φτιάξουμε σήμερα είναι καταπληκτικά. Λοιπόν, είναι 5,9 χιλιάδες στο Facebook, 3.456 στο Instagram, 6.000 στο Facebook, 6.200 στο Facebook, 3.480 στο Instagram, 6.400 στο Facebook, 3.508 στο Facebook. Άμα δεν φτάσω 10.000 δεν ξεκινάω, 6.8 στο Facebook, 3.554 στο Instagram, οπότε φτάσαμε τα 10.000, μπορούμε να πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, να καλημερίσω όλους τους Έλληνες που μας βλέπουν από το εξωτερικό, Αυστραλία, Καναδά, Γερμανία, Αγγλία, όλα τα παιδιά στην Αγγλία να κάνουν τσουρέκια φέτος, να μυρίσει η γειτονιά τσουρέκια και να μην ξέρουν οι Άγγλοι τι τρώνε. Όσοι μπορούν να γράφουν από κάτω τη συνταγή αναλυτικά σε άλλες γλώσσες, θα με διευκολύνουν πάρα πολύ, γιατί βλέπει και κόσμος από άλλες χώρες που δεν καταλαβαίνουν πάρα πολύ ελληνικά καθόλου. Νομίζουν ότι μιλάω μία άλλη γλώσσα, αράβικα, δηλαδή είμαστε από αυτούς. Δεν φαίνομαστε ούτε για Ιταλία ούτε για Ισπανία. Για Middle East φαίνομαστε. Καλημέρα από Κατερίνη λέει, Γεωργία Κουμαντζία. Καλημέρα Ρία Σουσαμά. Καλημέρα Νικόλ Κούγια, from London λέει. Καλημέρα Τρίκαλα Θεσσαλίας, κυρία Κου 91. Είμαστε 8,2 χιλιάδες στο Facebook και 3.875 στο Instagram. 8,4 στο Facebook. Θα φτάσουμε 15.000 και 20. Οπότε πάμε να ξεκινήσουμε σιγά σιγά. Σας λέω σήμερα θα είστε λίγο υπομονετικοί, πάντα στις συνταγές μου μιλάω γρήγορα, φτιάχνω τα πράγματα γρήγορα, θέλω να τελειώνει γρήγορα, να σας δείξω πόσο γρήγορα είναι.
Αλλά εδώ θέλει υπομονή. Όταν φτιάχνουμε τσουρέκια πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι, να ξέρουμε τι κάνουμε, γιατί το κάνουμε, να μην προτρέχουμε, να είμαστε υπομονετικοί για να έχουμε ένα σωστό αποτέλεσμα. Είναι αμαρτία για μία μικρή χαζομάρα να μην πετύχουν τα τσουρέκια μας. Δηλαδή θα έχουμε δώσει τόσο χρόνο με τα φουσκώματα και όλα τα υπόλοιπα και στο τέλος τα τσουρέκια μας να μην βγουν. Δηλαδή είναι αμαρτία από το Θεό. Είναι 9.000 στο Facebook και 4.134 στο Instagram. Είμαστε σύνολο 13.000 κάτι, οπότε πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, πολύ απλά. Πάει ο υπολογιστής μου. Εντάξει. Μαγιότερα τα MacBook είχαν το καλωδιάκι που ήταν με το μαγνήτη. Οπότε, άμα ήσουν ατσούμπαλος, αυτά. Ναι, έφυγε κατευθείαν. Λοιπόν, εκτύπωσα τη συνταγή μου εδώ. Πολύτικο τσουρέκι. Και την έχω μπροστά μου. Ακόμα και εγώ. Δηλαδή, όσο και να είναι, επειδή έχει κάποια υλικά εδώ πέρα η συνταγή μας. Θέλουμε πάντα να έχουμε ένα μικρό έλεγχο για το τι γίνεται και πώς γίνεται. Λοιπόν, τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Θα ξεκινήσουμε μιλώντας λίγο για το τσουρέκι. Το τσουρέκι, ένα πετυχημένο τσουρέκι για να βγει πρέπει να είναι μαστιχωτό. Για να είναι μαστιχωτό πρέπει να κάνει ίνες. Για να κάνει ίνες πρέπει να προσέξουμε αρκετά πράγματα. Οι ίνες που γίνονται μέσα στο τσουρέκι μπορούν να σπάσουν από πολλά μικρά πραγματάκια. Από το πλάσιμο, μπορούμε να τις σπάσουμε. Από το τύλιγμα, από το υπερβολικό φούσκωμα, από το λιγότερο φούσκωμα. Από όλα αυτά που όντως, άμα δείτε τώρα το live, δεν υπάρχει περίπτωση να αποτύχετε ούτε σε ένα. Καθίστε λίγο να βγάλω λίγο φως. Εντάξει, τώρα έχω λιγότερο φως, αλλά νομίζω πως φαίνεται καλύτερα γιατί δεν με χτυπάει. Να βγάλω και λίγο φως από εδώ. Τέλεια. Δεν ξέρω αν θα κρατήσουν κιόλας τα φώτα μου μία ώρα. Στη μισή ώρα τελειώνουνε, αλλά νομίζω ότι θα τα καταφέρουμε. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Τα πράγματα είναι πολύ απλά. Γράφω στη συνταγή μείγμα α, μείγμα β, μείγμα γ, για να σας διευκολύνω και να μπορέσετε κι εσείς να κάνετε τη συνταγή πιο εύκολα. Το μείγμα α ουσιαστικά είναι το προζύμιο που πρέπει να ετοιμάσουμε για το τσουρέκι. Τα πράγματα είναι πολύ απλά. Έχουμε 150 γραμμάρια αλεύρι για τσουρέκι, 120 νερό σε θερμοκρασία δωματίου και τη μαγιά μας. Η μαγιά είναι 25 γραμμάρια και είναι ξηρή. Φαντάζομαι ότι η ερώτηση που θα κάνετε δεν έχετε ξηρή μαγιά, έχουμε φρέσκα μαγιά. Άμα έχουμε φρέσκα μαγιά, διπλασιάζουμε την ποσότητα. Βάζουμε 50 γραμμάρια φρέσκας μαγιάς. Λοιπόν, η μαγιά είναι ένας ζωντανός οργανισμός που αυτή τη στιγμή κοιμάται. Σε περίπτωση που ρίξω καυτό νερό μέσα, την σκοτώνω. Σε περίπτωση που ρίχνω κρύο νερό μέσα, δηλαδή το κρύο και την πολύ ζέστη είναι κάτι που δεν αγαπάει. Αγαπάει τη θερμοκρασία δωματίου. Οπότε, άμα ρίξω καυτό νερό μέσα, τελείωσε. Άμα πάρω νερό από τη βρύση και είναι καυτό, τελείωσε. Πέθανε. Τα τσουρέκια δεν φουσκώνουν. Οπότε, το μόνο που θέλω να κάνετε είναι να ανοίξετε τη βρύση σας και να βάλετε κανονικό νεράκι. Εντάξει. Νεράκι κανονικό. Μέσα στο κάτω του μίξερ. Μαζί με τη μαγιά. Και ανακατεύουμε λίγο. Να ανακατευτεί η μαγιά μαζί με το νερό. Και κατευθείαν με το που ανακατέψουμε τη μαγιά μαζί με το νερό, η μαγιά ζωντάνεψε. Λέει, όπα, κάτι καλό γίνεται εδώ πέρα. Άρχισε το περιβάλλον να είναι ωραίο, γουστάρω, άρχισε να αρχίσω να κολυμπάω. Και να θυμάστε πάντα ότι η μαγιά ζητάει πάρα πολύ να φάει και να αναπτυχθεί. Αυτό θέλει να κάνει. Είναι ο καλός μύκητας που χρησιμοποιούμε για όλες μας τις συνταγές, ψωμιά και όλα τα υπόλοιπα. Οπότε, όταν θα ανακατέψει το νερό μαζί με τη μαγιά, κατευθείαν θα μυρίσει. Αυτό το χαρακτηριστικό άρωμα που έχει η μαγιά και μας αρέσει και αυτό είναι ακριβώς που θέλουμε. Οπότε, ρίχνω τη μαγιά μαζί με το νερό και μαζί με το αλεύρι, το πρώτο αλεύρι που έχω, τα 150 γραμμάρια, σύνολο θα βάλουμε ένα κιλό αλεύρι και για το αλεύρι θα μιλήσω στη συνέχεια. Το αλεύρι που χρησιμοποιούμε για να φτιάξουμε τσουρέκι είναι ή αλεύρι σκληρό, ή αλεύρι για τσουρέκι, ή αλεύρι τύπου Αμερικής. Τι σημαίνει αυτό, ότι αυτό. Να ανακατέψω λίγο εδώ. Σε σιγανή ταχύτητα. Έλα, τι έκανα, ναι. Τι έβγαλα την πρίζα. Πού είναι η πρίζα. Where is the breeze. Breeze is here. Τέλεια. Να το. Λοιπόν, τι σημαίνει αλεύρι σκληρό, αλεύρι μαλακό και αλεύρι για όλες τις χρήσεις. Το πόσο σκληρό και το πόσο μαλακό είναι το αλεύρι. Πάμε εδώ πέρα. Όσο ώρα χτυπάμε το προζύμι μας, θα χτυπήσουμε 3-4 λεπτά το προζύμι. Θα σας πηγαίνω εδώ για να μην ακούγεται ο ήχος από το μίξερ. Λοιπόν, τι σημαίνει αλεύρι μαλακό, αλεύρι σκληρό και αλεύρι για όλες τις χρήσεις. Το αλεύρι το μαλακό είναι το αλεύρι με τη λιγότερη γλουτένη. Αυτό το αλεύρι το χρησιμοποιούμε για να φτιάξουμε μπισκότα και κέικ. Γιατί δεν θέλουμε πολύ ανακάτεμα και δεν θέλουμε να δουλέψει η γλουτένη μέσα στα μπισκότα μας και τα κέικ. Το αλεύρι για όλες τις χρήσεις είναι αλεύρι μεσαίο, έχει μεσαία τάξη γλουτένη.
Οπότε γενικά βολεύει να κάνουμε σχεδόν τα πάντα. Αλλά το αλεύρι για τσουρέκι θέλει έξτρα γλουτένη. Γιατί τι είναι η γλουτένη? Η γλουτένη είναι μία πρωτεΐνη, αμινοξύ, να το πω έτσι. Που ουσιαστικά σκεφτείτε ότι η γλουτένη είναι σαν τα λέγκο τα τουβλάκια. Οπότε υπάρχει μέσα στα αλεύρι. Τι κάνουμε? Αρχίζει η γλουτένη και αρχίζει να γυρνάει. Γυρνάει, γυρνάει, γυρνάει. Με το που γυρνάει, 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 τι γίνεται? Τάκ! Κουμπώνει το ένα λέγκο με το άλλο λέγκο. Συνεχίζουμε να χτυπάμε. Τι γίνεται? Τα δύο λέγκο κουμπώνουν με άλλο ένα λέγκο. Συνεχίζουμε να χτυπάμε. Τα τρία λέγκο κολλάνε με άλλο ένα λέγκο και ουσιαστικά γίνεται ένα πλέγμα. Αυτό είναι το πλέγμα που ουσιαστικά ρυθμίζει και μας κάνει την ελαστικότητα και τη μαστιχότητα. Αυτό που λέμε ότι θέλουμε να κάνει ίνες στο τσουρέκι μας είναι η γλουτένη. Όσο περισσότερο χτυπήσουμε, είτε στο μίξερ είτε στο χέρι, γιατί η συνταγή γίνεται και στο χέρι, απλά πρέπει να χτυπήσουμε πάρα πολλή ώρα, δουλεύει περισσότερο γλουτένη, οπότε ουσιαστικά κάνει ένα πλέγμα. Σκεφτείτε ότι άμα χρησιμοποιήσουμε ένα αλεύρι σκληρό για να φτιάξουμε μπισκότα και χτυπήσουμε πολλή ώρα, τα μπισκότα μας θα βγουν ψωμί. Καταλάβατε πώς δουλεύει? Τέλεια. Ωραία. Χτυπάμε το προζύμι μας λίγη ώρα, 2-3 λεπτάκια μέχρι που να ανακατευθούν τα υλικά μας εδώ. Τέλεια. Κοιτάξτε, εδώ. Και άμα δεν έχετε μίξερ, ξαναλέω ότι μπορείτε να χτυπήσετε στο χέρι. Αλλά μην αγχώνεστε, γιατί στο τέλος του live θα κληρώσω και ένα μίξερ. Θα σας πω, θα κληρώσω κι άλλο ένα μέσα στη βδομάδα. Δύο μίξερ θα δώσω αυτή τη βδομάδα. Λοιπόν, άρα πάμε μαζί τη συνταγή να τη διαβάζουμε και να καταλαβαίνουμε ακριβώς τι γίνεται. Σας είπα λίγο, θα σας ζαλίσω σήμερα. Εσείς θα χτυπήσετε 3-4 λεπτάκια εδώ πέρα. Εγώ θα κλείσω το μίξερ για να μην κάνει θόρυβο. Και πάμε να συνεχίσουμε με τη συνταγή. Σε ένα γουδί βάζουμε μία κουταλιά της σούπας από τη ζάχαρη, από τα 300 γραμμάρια ζάχαρη που δίνω στη συνέχεια, βάζουμε μία κουταλιά της σούπας σε ένα γουδί, εδώ. Και γουδί να μην έχετε, άμα έχετε μιξεράκι μπορείτε να το χτυπήσετε στο μιξεράκι κανονικά, απλά πρέπει να βάλουμε λίγο ζάχαρη, μία κουταλιά της σούπας εδώ. Εδώ είναι η ζάχαρη που θα χρησιμοποιήσω στη συνταγή, εδώ είναι τα υλικά μου, να τα βλέπετε, μπράβο, για να μην γίνει κανένα μπέρδεμα. Πιο καλά φαίνεται έτσι. Τέλεια, θα είναι τέλος ο παγκόσμιος. Λοιπόν, μία κουταλιά της σούπας από τη ζάχαρη μου από 300 γραμμάρια και λίγο παραπάνω βάλτε, δεν πειράζει. Εδώ. Θα ρίξω μέσα τη μαστίχα και η μαστίχα που πήρα από την αγορά του σακουλάκι γράφει ότι είναι 10 γραμμάρια. Είναι αυτή. Θα κάνω λίγο τοποθέτηση. Αλλά δεν πειράζει. Συνεταιρισμός μαστίχα χείου είναι, οπότε μας αρέσει. 10 γραμμάρια. Οπότε τι κάνω, παίρνω και βάζω το 1 τρίτο. Είναι πολύ σημαντικό να μην βάλουμε πάρα πολύ μαστίχα, γιατί άμα βάλουμε πάρα πολύ μαστίχα θα πικρίσει το τσουρέκι μας. Άμα βάλουμε λιγότερη μαστίχα δεν θα έχει γεύση το τσουρέκι μας. Τώρα τι γίνεται. Άμα τη μαστίχα πάρω και τη ρίξω έτσι όπως είναι κατευθείαν μέσα στο μίξερ, η μαστίχα θα μείνει ολόκληρο το κομμάτι έτσι όπως είναι, δεν θα διαλυθεί, δεν θα πάει γεύση πουθενά και στο τέλος απλά κάποιος θα σπάσει το δόντι του. Και είναι κάτι που δεν θέλουμε. Οπότε τι κάνω, ρίχνω τη μαστίχα μου όχι αυτή, την έχουμε μετρήσει, είναι 3 γραμμάρια, εδώ, μέσα στη ζάχαρη. Και τη σπάω μαζί με τη ζάχαρη, εδώ. Τώρα θα μου πείτε γουδί δεν έχουμε. Το καταλαβαίνω, άμα δεν έχετε γουδί, βάλτε σε ένα μιξεράκι. Εντάξει, και σε ένα μιξεράκι θα δουλέψει, και σε ένα γουδί θα δουλέψει. Η μαστίχα είναι μία πετρούλα γεύσης, οπότε θέλουμε να τη σπάσουμε καλά, εδώ. Υπομονετική. Δεν χρειάζεται να βιάζεστε, δεν χρειάζεται. Και χαίρομαι πάρα πολύ που δεν φεύγει κανείς. Είναι 12.300 στο Facebook και 4.837 στο Instagram. Λοιπόν, αυτό που θέλω να δω είναι όντως να διαλυθεί τελείως η μαστίχα. Παίρνω, χτυπάω, θέλω να σπάσω, να μην βλέπω καθόλου κομματάκια μαστίχας, γιατί άμα αφήσω και ολόκληρα τα κομματάκια της μαστίχας θα καούνε και στο τέλος υπάρχει περίπτωση να πικρίσει και το τσουρέκι μου. Λοιπόν, είδατε, μικρά μυστικά και κάνω λίγο. Λοιπόν, εδώ. Βλέπετε καθόλου μαστίχα? Όχι, εξαφανίστηκε. Την έσπασε τελείως μέσα στη ζάχαρη. Οπότε, για να μην μπερδευτώ τώρα, θα ρίξω μέσα στο γουδί μου όλα τα υπόλοιπα μυρωδικά που έχω να βάλω στη συνταγή για να μην τα ξεχάσω. Θα ρίξω μέσα το μαχλέπι, πούντο, να το, 14 γραμμάρια, ουσιαστικά πήρα δύο σακουλάκια, δύο συσκευασίες. Διαβάστε από πίσω να δείτε πόσο είναι το μαχλέπι που θα βάλετε στη συνταγή. Και 16 να βάλετε δεν πειράζει. Και 17 να βάλετε δεν πειράζει. Άμα βάλετε 8 πειράζει. Είναι το χαρακτηριστικό άρωμα του τσουρεκιού. Έρχεται από το μαχλέπι. Το μαχλέπι μυρίζει. Εντάξει. Ρίχνουμε και το μαχλέπι μέσα. Έχω δύο βανίλιες. Μία. Δύο. Σε περίπτωση που έχετε σιροπάκι βανίλιας θα βάλετε έτσι μια γεμάτη κουταλιά της σούπας. Και το πορτοκάλι. Χαρακτηριστικό άρωμα του τσουρεκιού μας. Σε περίπτωση που βάλετε ένα μεγάλο πορτοκάλι, βάλετε ξύσμα από ένα πορτοκάλι. Άμα είναι μικρά τα πορτοκαλάκια, βάλετε ξύσμα από δύο πορτοκάλια. Οπότε,
Εδώ θα βγάλω το ξύσμα από το πορτοκάλι μου. Και όταν λέω βγάζω το ξύσμα, βγάζω όλο το ξύσμα από το πορτοκάλι. Δεν παίρνω μόνο από τη μέση. Εδώ δεν βάζω τα λευκά σημεία. Τα λευκά σημεία πικρίζουν. Βγάζω μόνο το κίτρινο σημείο. Αυτό που έχει γεύση. Εδώ. Πάω όσο πιο σιγά γίνεται. Ειλικρινά σας λέω, μπορεί να, για κάποιους να είμαι βαρετός, αλλά θέλω πραγματικά φέτος να φτιάξετε τα καλύτερα τσουρέκια που έχουν φάει όλοι στη γειτονιά. Εδώ. Και κοιτάξτε, θα σας καθαρίσω λίγο εδώ. Η συνταγή είναι πάρα πολύ απλή. Εκτός από το μαχλέπι και... πώς το λένε, εκτός από το μαχλέπι που υπάρχει περίπτωση να μην έχετε και την μαστίχα, που να σας πω την αλήθεια, εντάξει, δεν θα γίνει το ίδιο καλό, αλλά και μαστίχα να μην βάλετε στο τσουρέκι σας, το τσουρέκι θα βγει και θα βγει νόστιμο. Περισσότεροι δεν βάζουν μαστίχα, η αλήθεια είναι. Οπότε έχω κάνει ένα μείγμα μυρωδικών εδώ πέρα γεύσης. Έχω το ξύσμα από το πορτοκάλι, το μαχλέπι, τη μαστίχα και για να μην ξεχάσω και το αλάτι μου, ας το βάλω εδώ. Εντάξει, έχω και το αλατάκι μου εδώ και όλα πάνε καλά. Τώρα, το αλάτι δεν το προσθέτουμε ποτέ στο μείγμα του προζημιού. Γιατί το αλάτι, να ξέρετε, ότι σκοτώνει τη μαγιά. Οπότε θα το ρίξουμε στη συνέχεια. Άλλο ένα σημείο που πρέπει να προσέξουμε. Λοιπόν, το μείγμα με τα μυρωδικά μου είναι εδώ, έτοιμο για να πάει μέσα στη συνταγή. Εδώ πέρα είναι όλο το μυστικό. Όλη η γεύση του τσουρικιού βρίσκεται σε αυτό εδώ πέρα το βουδί που βλέπετε εδώ πέρα. Λοιπόν, τώρα πάμε να λιώσουμε το βούτυρο. Να ανάψω λίγο το μάτι μου εδώ. Έτσι, αυτά πώς είναι. Θα είναι. Λοιπόν. Θα λιώσω λίγο το βούτυρό μου εδώ και θέλω εδώ 100 γραμμάρια βουτυράκι. Βάζουμε βούτυρο στη συνταγή, δεν βάζουμε μαργαρίνη σε καμία περίπτωση, γιατί το βούτυρο είναι το χαρακτηριστικό άρωμα που θέλουμε να έχουμε σε αυτή τη συνταγή. Θέλω 100 γραμμάρια εδώ και τώρα είναι πολύ πολύ σημαντικό αυτό το κομμάτι. Το κομμάτι των υλικών που ρίχνουμε μέσα στο ζυμάρι μας. Θα χρειαστεί και άλλο βούτυρο, αλλά 100 θέλω για να φτιάξουμε 4 τσουρέκια. 200 γραμμάρια βούτυρο χρειαζόμαστε για 4 τσουρέκια. Οπότε θα αφήνω το βούτυρο στην άκρη και παίρνω το βούτυρο, το βάζω σε ένα τηγανάκι να λιώσει. Εδώ. Και αυτό που κάνω εγώ φυσιολογικά είναι πάντα να βάζω το γάλα και τα μυρωδικά μαζί με το βούτυρο για να λιώσουν μαζί και να αρωματιστεί το γάλα από όλα αυτά τα καλούδια που έχω εδώ μέσα. Πορτοκάλι, μαχλέπι και μαστίχα. Αλλά επειδή ξέρω ότι υπάρχει περίπτωση εσείς να παραζεστάνετε το μείγμα, να το ρίξετε μέσα και ουσιαστικά να χαλάσετε τη συνταγή, ή θα βάλετε όλα τα μυρωδικά, θα ζεστάνετε το μείγμα μέχρι που να λιώσει το βούτυρο και θα αφήσετε στην άκρη τουλάχιστον 10, 15, 20 λεπτά και μέχρι που να κρυώσει, να βάζετε το δάχτυλό σας και να είναι σε θερμοκρασία δωματίου, ή θα λιώσετε μόνο το βούτυρο, όπως κάνω εγώ εδώ, άμα λιώσει, τέλεια, και στη συνέχεια θα ρίξουμε κρύα το γάλα μας και τα μυρωδικά μας για να μπορέσουμε να ρίξουμε τη θερμοκρασία από το βούτυρο. Σε περίπτωση που το βούτυρο είναι καυτό, άμα το ρίξουμε μέσα στο ζυμάρι, αυτό που θα γίνει είναι καταστροφικό. Λοιπόν, οπότε, πάμε να διαβάσουμε την υπόλοιπη συνταγή. Το δεύτερο βήμα, σε ένα κατσαρολάκι προσθέτουμε τη μαστίχα, το γάλα, το βούτυρο, το ξύσμα, το μαχλέπι, το χύλισμα βανίλιας και την υπόλοιπη ζάχαρη. Όπως βλέπετε, δεν τα έβαλα, εντάξει. Θα τα βάλω στη συνέχεια. Θα λιώσω μόνο το βούτυρο και θα ανακατέψω όλα μου τα υλικά εδώ πέρα σε ένα μπολ. Κοιτάξτε, πολύ απλά. Παίρνω ένα μπολ. Θα λιώσω το βούτυρο. Εσείς ή θα κάνετε τη διαδικασία που λέω κανονικά στη συνταγή, αλλά θα περιμένετε να κρυώσει το μείγμα, ή θα κάνετε τη διαδικασία που σας δείχνω τώρα εγώ. Ρίχνω το γάλα μου. Τα αυγά μου, 4 αυγά. Είναι πολύ σημαντικό τα αυγά να είναι 50. Σε περίπτωση που είναι τα μεγάλα τα αυγά και είναι 70, θέλω 200 γραμμάρια σύνολο αυγά. Οπότε άμα πάρετε τα μεγάλα τα αυγά θα ρίξετε 3. 1, 2, 3, προσέξτε μην βάλετε κανένα σόφλι, 4, εδώ, ρίχνω όλο το μείγμα με τα μυρωδικά, που ξαναλέω ότι άμα το βράσουμε μαζί με το γάλα θα δώσουν ακόμα πολύ, αλλά δεν πειράζει, για ασφάλεια, άμα δεν έχετε ξανακάνει ποτέ στη ζωή σας τσουρέκια, κάντε αυτόν τον τρόπο που δείχνω εγώ, θα βγουν πάρα πολύ ωραία, μην αγχώνεστε, γάλα, αυγά και ζάχαρη. Η ζάχαρη απλά λείπει μια κουταλιά της σούπας που έριξα για να λιώσω πριν τη μαστίχα μου. Εδώ,
και ανακατεύω πολύ καλά. Εδώ. Έχω κάνει κάτι δύσκολο τώρα. Σας είπα, θα πηγαίνω βήμα-βήμα, αργά-αργά, σιγά-σιγά, για να μην αποτύχει κανείς. Αυτό λουτάκι τι λέω, τελικά το μόνο λεπτό και δεν είναι πράγμα. Λοιπόν, εδώ, εντάξει, πήρα ένα ωραίο μείγμα, τέλειο τέλειο. Το βούτυρο μου έχει λιώσει, έχει λιώσει και το βούτυρο λίγο ακόμα. Θα χρειαστώ άλλα 100 γραμμάρια βούτυρο λιωμένο στη συνέχεια. Οπότε με το που λιώσω αυτό το βούτυρο, επειδή το τηγανάκι μου είναι που είναι βρώμικο, θα ρίξω άλλα 100 γραμμάρια βούτυρο για να το λιώσω για τη συνέχεια. Περιμένετε. Λοιπόν, το βούτυρο μου έχει λιώσει και πάντα πάντα να θυμάστε, επειδή αυτή τη στιγμή το βούτυρο έχει λιώσει, αλλά έχει λίγο κομματάκια μέσα που δεν έχει λιώσει, βγάζουμε εκτός φωτιάς, ανακατεύουμε και συνεχίζουμε το λιώσουμε εκτός φωτιάς. Γιατί άμα είναι πάρα πολύ καυτό και το ρίξουμε μέσα στο μείγμα μας, υπάρχει περίπτωση να κάψει τα αυγά μας. Εντάξει. Λοιπόν, θα τα αφήσετε εσείς ένα-δύο λεπτάκια να κρυώσει λίγο και μόλις κρυώσει, το ρίχνουμε μέσα στο μείγμα εδώ. Ανακατεύουμε. Και αν και δεν υπάρχει, ρίχνω άλλα 100 γραμμάρια βούτυρο εδώ για να τα λιώσω για την συνέχεια της συνταγής. Πολύ απλά, εδώ και εδώ, να μην μπερδευτούμε. Θα χρειαζόμαστε. Αυτό το βούτυρο, τα άλλα 100 γραμμάρια, είναι το βούτυρο που θα κάνει τις ίνες στο τσουρέκι μας. Εδώ πέρα είναι το μυστικό. Οπότε αφήστε λιωμένο, αλλά κρυωμένο. Οπότε έτσι όπως είναι, το βάζω ξανά πίσω στη φωτιά. Και επειδή ούτε σε αλλιώς καίει το τηγάνι, καίει και το μάτι, το μόνο που θα κάνω είναι, καθώς έβαλα το τηγάνι πάνω στη φωτιά, να σβήσω τελείως τη φωτιά μου. Αυτό σιγά σιγά θα λιώσει, δεν υπάρχει κανένα θέμα. Λοιπόν, τώρα, δεν υπάρχει ούτε μία στο εκατομμύριο το μείγμα σας να είναι καυτό εδώ πέρα, ούτε μία στο εκατομμύριο, αλλά βάλτε δάχτυλο για σιγουριά, βεβαιωθείτε ότι δεν καίει το μείγμα. Σε περίπτωση που καίει το μείγμα, τι πρέπει να κάνουμε, κυρία μου, Άντζης Γούρας, πρέπει να περιμένουμε να κρυώσει. Το μείγμα είναι κρύο. Τώρα θα δοκιμάσετε, είναι συμπυκνωμένη γεύση της ηλικής. Έτσι όπως είναι, ρίχνω όλο αυτό το μείγμα με τα υγρά μου μέσα στο προζύμι μου, εδώ. Ρίχνω στο μείγμα και θα χτυπήσω. Όπα σιγά σιγά, σιγανή ταχύτητα, ίσα ίσα να ανακατευτούν όλα τελικά. Θα χτυπήσω ίσα ίσα 2-3 λεπτάκια, 4 μέχρι που δεν θα απορροφηθεί. Καταλαβαίνετε ότι το αλεύρι που έχω μέσα και η υγρασία είναι δυσανάλογα, είναι πολύ περισσότερη η υγρασία από το αλεύρι. Αλλά θέλω ίσα ίσα να ανακατέψω για να μπορέσει να δεσμεύσει καλύτερα τα υπόλοιπα 850 γραμμάρια που έχουμε αλεύρι. Σύνολο 1 κιλό, θα βγάλουμε 4 τσουρέκια, επαναλαμβάνω. Οπότε, τυπικά το μείγμα για το τσουρέκι είναι αυτό. Αυτά ήταν τελικά. Είναι πανεύκολο. Αφήσω 2-3 λεπτάκια που σας είπα να ανακατευτεί εδώ πέρα και πάμε λίγο εδώ να μιλήσουμε για κάποια πράγματα πολύ σημαντικά. Όπως άμα η ζωή είναι καλή, ο καφές μου είναι παγωμένος, σας είπα θα κάνετε υπομονή. Σήμερα θα δείξουμε τα τσουρέκια. Γιατί έχουμε τώρα κάποια στάδια που πρέπει να σας δείξω ακριβώς πώς πρέπει να τα πλάσετε για να φουσκώσουν να κάνουν ίνες. Πόσο πρέπει να τα αφήσετε να ξεκουραστούν, όλα αυτά τα μυστικά πρέπει να σας τα δείξω. Γιατί ως τώρα το μείγμα από το τσουρέκι μπορείτε να το φτιάξετε όλοι. Σωστά. Δεν υπάρχει άνθρωπος αυτή τη στιγμή που να κάνει τη συνταγή μέχρι εδώ που έδειξα και να αποτύχει. Δεν υπάρχει ούτε μία στο εκατομμύριο. Ούτε μία. Λοιπόν, εγώ για να κλέψω λίγο δρόμο τώρα, εσείς θα χτυπήσετε λίγο παραπάνω ώρα εδώ. Βλέπετε ότι άρχισε να δένει. Το βλέπετε. Άρχισε να δένει, εσείς θα χτυπήσετε. Όχι, δεν βλέπετε. Άρχισε να δένει. Θα χτυπήσετε λίγο παραπάνω ώρα και μόλις δέσει, σταματάμε το μίξερ, ανοίγουμε, ρίχνουμε τα υπόλοιπα 850 γραμμάρια αλεύρι σκληρό για τσουρέκι ή τύπο Αμερικής. Όσο περισσότερη γλουτένη έχει, τόσο πιο πετυχημένα θα βγουν τα τσουρέκια. Άμα διαβάσετε πίσω στη συσκευασία του αλεύρι για τσουρέκι, τι γράφει, γράφει αλεύρι, τάδε, και μέσα στα συστατικά γράφει γλουτένη. Βάζουν έξτρα γλουτένη μέσα για να μπορέσει να γίνει τόσο καλό για τα τσουρέκια. Λοιπόν, ξανακλίνω το μίξερ μου, στην αρχή σιγά σιγά, γιατί θα πετάξει όλο το αλεύρι έξω, εδώ. Το βούτυρο έχει λιώσει, το βλέπετε. Οπότε σας το είπα, με κλειστή φωτιά, λιώνει το βούτυρο, βγάζω τη φωτιά, θα το χρειαστώ στη συνέχεια. Σιγά σιγά δυναμώνω, να αρχίζει να προφάει η υγρασία μου το αλεύρι, εδώ. Εδώ λίγο ακόμα,
Ξέρω είναι λίγο βαρετό, αλλά νομίζω ότι όντως πάτε έτσι βήμα-βήμα μαζί μου. Δεν θέλω να κόψω βήματα και να σας πω. Το έχω έτοιμο. Πάρτε έτοιμο, πάρτε κάτι το ένα κάτι το άλλο. Σας δείχνω ακριβώς τι κάνω και εγώ για να μου πετύχουν τα τσουρέκια. Οπότε να μην υπάρχει ούτε μία στο εκατομμύριο πιθανότητα να αποτύχετε. Θα σας φέρω λίγο πιο κοντά. Κοιτάξτε εδώ. Οπα. Εδώ και εδώ. Τέλεια. Κοιτάξτε εδώ, χτυπιέται μια χαρά. Και μόλις απορροφηθεί, πάντα στο γάτζο. Με γάτζο έχουμε το μίξερ. Δυναμώνουμε. Και σε μέτρια ταχύτητα τώρα θα χτυπήσουμε τουλάχιστον 10 με 15 λεπτά. Και 18 να χτυπήσετε, καλό θα το κάνετε. Και 20 να χτυπήσετε, καλό θα το κάνετε. Όσο περισσότερο χτυπήσουμε αυτή τη στιγμή το αλεύρι, τόσο περισσότερο θα δουλέψει η γλουτένη. Θυμάστε την ιστορία που είπαμε πριν με τα Lego. Αυτό ακριβώς θέλουμε να κάνουμε. Τώρα αρχίζουν τα Lego μέσα, το ένα συναντάει το άλλο και αρχίζουν, κολλάνε. Στα 5 λεπτά απλά θα έχουν κολλήσει πολλά Lego μέσα στο μείγμα. Στα 10 λεπτά τα Lego θα κάνουν πλέγμα. Θα γίνουν έτσι. Η γλουτένη δηλαδή. Οπότε τι γίνεται αυτό το πλέγμα, σκεφτείτε ότι είναι τσουρέκι. Πριν φουσκώσει το τσουρέκι είναι έτσι. Με το που αρχίζει να φουσκώνει μαγιά τι κάνει το πλέγμα. Οπ, ανοίγει αλλά κρατιέται. Δεν σπάει. Άμα αφήσω το τσουρέκι μου να φουσκώσει πάρα πολύ τι θα κάνει το πλέγμα. Θα σπάσει. Οπότε εκεί πέρα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Στο δεύτερο φούσκωμα ειδικά, όταν θα πλάσουμε σε πλεξούδες τα τσουρέκια μας, να μην τα αφήσουμε να παραφουσκώσουν γιατί θα σπάσει το πλέγμα από τη γλουτένη. Τώρα, πολύ σημαντικό είναι σε αυτό το σημείο να δώσουμε πάρα πολύ χτύπημα. Και τώρα θα μου πείτε, ρε φίλε, εσύ έχεις τη μιξεράρα σου εδώ πέρα και χτυπάς. Εμείς που δεν έχουμε μίξερ στο σπίτι, η αλήθεια είναι πως το μίξερ είναι μεγάλη ευκολία. Δεν θα σας το κρύψω. Αλλά εγώ μικρός, η μαμά μου δεν είχε μίξερ και το έκανα στο χέρι. Και θυμάμαι ότι έβαζα την τηλεόραση και απλά με τα χέρια χτυπούσα. Μπορεί να χτυπούσα και μισή ώρα. Δηλαδή ανακάτευα με μισή ώρα. Δηλαδή όταν για να πετύχουμε τσουρέκια θέλει και καλό ανακάτευμα. Αν δεν ανακατέψουμε τώρα, δεν δουλεύει η γλουτένη, δεν υπάρχει περίπτωση να βγούμε αστικωτά. Νόστιμα θα βγούνε. Δηλαδή και τώρα να σταματήσω το μίξερ, να κάνω τσουρέκια, θα βγουν ωραία, θα βγουν νόστιμα, θα βγουν αφράτα, απλά δεν θα έχουν τις ίνες. Όσο περισσότερο ανακατέψουμε τώρα, τόσο περισσότερες ίνες θα έχουμε στο τσουρέκι μας. Το πιάσαμε. Άρα, ερώτηση. Πόση ώρα ανακατεύουμε τώρα? Για να δω. Μην γράφετε άκηση σοπ από κάτω για το μίξερ. Θα σας πω τι θα γίνει για το διαγωνισμό. Θα δώσω ένα μίξερ μέχρι τη Δετάρτη και τη Δετάρτη θα ξανακληρώσω άλλο ένα μίξερ. Οπότε μην αγχώνεστε. Δύο μίξερ θα κληρώσω. Οπότε, πόση ώρα χτυπάμε εδώ πέρα? 14, 15, 16, 17, 18 λεπτά. Χαμηλή ταχύτητα. Ούτως ή αλλιώς θα καταλάβετε από μόνοι σας πότε είναι έτοιμο το μείγμα. Όταν το σηκώσουμε και απλά φαίνεται ότι έχει ίνες, είναι πάρα πολύ λαστιχωτό και με το που το αφήσω κατευθείαν γυρνάει προς τα πίσω, σημαίνει πως το πλέγμα δουλεύει. Έχουμε κάνει πλέγμα μέσα. Οπότε είναι πολύ σημαντικό να δουλέψουμε πάρα πολύ καλά το μείγμα. Τώρα ξέρω ότι είναι κοινός χρόνος και πρέπει να περιμένετε 7-8 λεπτά, αλλά όντως θα περιμένουμε, γιατί είναι αμαρτία και εγώ το τσουρέκι μου να μην το κάνω για να το χαλάσω. Ήδη έχω ετοιμάσει μία δόση έτοιμα ψημένα, ήδη έχω μία δόση φουσκωμένα σε τσουρέκια και έχω και μία δόση που φουσκώνει μόνη της. Οπότε ουσιαστικά έχω τέσσερις δόσεις τσουρέκια, από τέσσερα τσουρέκια το καθένα είναι 16 τσουρέκια. Όπως καταλαβαίνετε είναι αδύνατο να τα φάω τα 16 τσουρέκια, είναι τυχερή όσοι μένουν στην Αγία Παρασκευή απέναντι από το Kitchen Lab, γιατί θα αρχίσω να μοιράζω τσουρέκια. Θα σας πω και πότε τρώμε το τσουρέκι, είναι πολύ σημαντικό. Λοιπόν, πάμε πίσω τώρα. Χτυπάει το μίξερ. Και σε αυτό το σημείο που σας είπα είναι πολύ σημαντικό να αφήσουμε να χτυπήσουμε για πολλή ώρα. Τώρα, τι κάναμε? Κάναμε ένα πλέγμα μέσα. Πάμε να εξηγήσουμε λίγο ξανά τη θεωρία. Κάναμε ένα πλέγμα μετά από τα 15 λεπτά χτυπήματος. Οπότε τι γίνεται? Υπάρχει ένα πλέγμα. Αλλά το πρόβλημα ποιο είναι? Ότι το ένα πλέγμα με το άλλο πλέγμα είναι κολλημένο μεταξύ τους. Και με το άλλο πλέγμα. Και με το άλλο πλέγμα. Οπότε όταν φουσκώσει το τσουρέκι, τι θα γίνει? Αυτό το πλέγμα θα ανοίξει, αλλά θα είναι ενιαίο. Δεν θα είναι πλεγματάκι. Είναι σύνες. Οπότε το σημαντικό κομμάτι είναι τώρα εδώ. Κοιτάξτε. Με το που περάσουν τα 15 λεπτά, τώρα εγώ προτρέχω, δεν πειράζει, η τελευταία μου δόση θα βγει λίγο πιο ψωμένη, δεν θα έχει τόσο πολλές ίνες, αλλά δεν πειράζει, τι να κάνω, θα με βαρεθείτε και θα φύγετε. Λοιπόν,
Οπότε, θυμάστε το βούτυρο που ήταν λιωμένο, που αφήσαμε στην άκρη. Τώρα, σταματάω το μίξερ. Είτε μπορείτε να το κάνετε σιγά σιγά, να προσθέτετε το βούτυρο, κάτι που γενικά ξέρω ότι μερικοί δεν έχετε υπομονή, είτε μπορείτε να το ρίξετε ολόκληρο, εδώ. Και τώρα το μαγικό που θα κάνει το βούτυρο είναι εκεί πέρα που υπάρχει πλέγμα, 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 πλέγμα. Θα πάει και θα μπει ανάμεσα από το κάθε πλέγμα, εδώ και εδώ και εδώ και εδώ, και θα ξεχωρίσουν τα πλέγματα μεταξύ τους και θα πάρουμε τη σύνεση του τσουρέκι μας. Οπότε, χτυπάμε πολύ καλά εδώ. Τώρα η ώρα που θα χτυπήσουμε σε αυτό το σημείο είναι σχετική. Μπορούμε να χτυπήσουμε μέχρι τη στιγμή που θα δούμε ότι θα προωθηθεί όλο μας το βούτυρο. Να σας πω ότι σε αυτό το σημείο, άμα το βούτυρο σας είναι πάρα πολύ μαλακό, όπως είναι εδώ πέρα, κοιτάξτε, και το βάλετε το βούτυρο κατευθείαν μέσα, πάλι θα δουλέψει. Απλά για να είμαι σίγουρος ότι δεν θα κάνετε καμία βλακεία και θα είναι παγωμένο το βούτυρο, σας λέω λιώστε το. Αλλά άμα είναι μαλακό σε θερμοκρασία δωματίου, δεν χρειάζεται καν να κάνετε αυτή τη διαδικασία. Βέβαια για σιγουριά τι είπαμε θα κάνετε, θα το λιώσετε. Οπότε χτυπάμε καλά, σε αυτό το σημείο λίγο περιμένετε. Φαίνεται, δεν φαίνεται ότι δεν έχει απορροφηθεί το βούτυρο, το βλέπετε. Εδώ είμαστε. Εδώ, χτυπάμε, χτυπάμε, χτυπάμε. Ακόμα υπάρχει βούτυρο στον κάτω του μίξερ. Αλλά ας αφήσουμε το βούτυρο να κάνει τη δουλειά του. Τώρα μπαίνει ανάμεσα τα πλέγματα, τα χωρίζει, τα ξεχωρίζει μεταξύ τους. Είναι αυτή η δουλειά που κάνει, η φανταστική. Συνεχίζουμε, χτυπάμε, χτυπάμε, χτυπάμε. Χτυπάμε, έχει απορροφηθεί το βούτυρο, όχι. Περιμένουμε λίγο ακόμα μέχρι που να απορροφηθεί. Γράφω 2-3 λεπτάκια χτυπάτε εδώ πέρα. Μπορεί να πάρει και ένα, μπορεί να πάρει και τρία, μπορεί να πάρει και πέντε. Αν το κάνετε στο χέρι, μπορεί να πάρει λίγο παραπάνω. Όχι, στο χέρι γίνεται πιο γρήγορα, η αλήθεια είναι. Το θυμάμαι που το έκανα. Στο χέρι κατευθείαν απορροφιέται. Και η μαμά μου έβαζε να βάζω δόση τόση στο βούτυρο. Με το που απορροφιόταν η πρώτη δόση, έβαζε τη δεύτερη. Με το που απορροφιόταν η δεύτερη, έβαζε την τρίτη. Γενικά, το μίξερ θα σας διευκολύνει πάρα πολύ, αλλά αν δεν έχετε μίξερ, μην είναι αποτρεπτικό στο να μην κάνετε τη συνταγή. Θέλω οπωσδήποτε όλοι να φτιάξετε τσουρέκια και θέλω σήμερα το βράδυ, γιατί θα σας πάρει λίγη ώρα για να το φτιάξετε, να γεμίσει όλο το Instagram με τσουρέκια από εσάς. Αν και ξέρω ότι η μαγιά έχει λίγο έλλειψη, ναι, θεωρώ ότι όλοι έχετε πάρει στο σπίτι, γι' αυτό έχει έλλειψη. Ξαναλέω ότι η συνταγή μου έχει 25 γραμμάρια μαγιά ξερή, σε περίπτωση που βάλετε φρέσκα, βάζουμε πάντα την διπλάσια. Εντάξει. Δεν μας πειράζει άμα βάλουμε είτε περισσότερη μαγιά είτε λιγότερη. Απλά αυτό που γίνεται είναι ότι άμα βάλουμε περισσότερη μαγιά θα φουσκώσει πιο γρήγορα το τσουρέκι μας, που δεν είναι καλό. Άμα θέλετε να κλέψετε χρόνο, δεν σημαίνει ότι είναι καλό αυτό. Άμα βάλουμε λιγότερη θα πάρει περισσότερο χρόνο, που αυτό δεν μας πειράζει. Δηλαδή, άμα βάλουμε λιγότερη μαγιά, όντως θα φουσκώσουν τα τσουρέκια μας, θα γίνουν, αλλά θα πάρει περισσότερο χρόνο. Άμα βάλουμε περισσότερη μαγιά, υπάρχει πιο να χαλάσουν τα τσουρέκια. Γιατί θα ξυνήσουν, θα μυρίσουν πάρα πολύ μαγιά. Λοιπόν, κοιτάξτε εδώ, το βγάζω, έρχομαι, το κουτάκι εδώ και όπως θα δείτε δια μαγείας, μετά από λίγη ώρα, το ζυμάρι μας έχει δέσει, έχει απορροφήσει όλο το βούτυρο και σε αυτό το σημείο εφόσον χτυπήσετε πολύ καλά το μείγμα σας, θα πάρετε ένα ελαστικό ζυμάρι που όμοιό του δεν υπάρχει. Εδώ είμαστε. Αυτό το ζυμάρι είναι τόσο νόστιμο που εγώ το τρώω και σχέτω εδώ. Πραγματικά το αγαπώ, μου αρέσει, αρέσει σε όλους. Δεν υπάρχει. Και όταν το τρως ακόμα και ομό, καταλαβαίνεις ότι έχει πλέγμα. Είναι σαν τσίχλα. Αυτό θέλουμε. Να είναι σαν τσίχλα, να μην τρώγεται σαν όλα τα ζυμάρια. Όταν πάρετε ζυμάρι από κέικ για να φάτε, κατευθείαν μπορείτε να το φάτε, έτσι δεν είναι. Αυτό το ζυμάρι, δυστυχώς επειδή και ευτυχώς, επειδή κάναμε την όλη διαδικασία, έγινε αυτό το υπέροχο πράγμα. Κοιτάξτε εδώ. Κάντε το έτσι όπως το έκανα και εγώ, σαν μια μεγάλη μουτσαρέλα. Τυλίξτε το, βάλτε τις άκρες προς τα μέσα, εδώ, εδώ. Χαρείτε το, δηλαδή το ζυμάρι πρέπει να το νιώσετε. Όταν αρχίσετε να νιώθετε το ζυμάρι, θα καταλάβετε τη συμπεριφορά του και θα καταλάβετε τι θέλει. Το ζυμάρι είναι το πιο ζωντανό φαγητό που υπάρχει. Δηλαδή είναι το μόνο που έχει αλληλεπίδραση όντως με εμάς. Όταν ψήνουμε λαχανικά, κρέας και οτιδήποτε άλλο, είναι κάτι που εκ των πραγμάτων δεν ζει πια. Οπότε δεν περιμένει κάτι από εμάς. Το μόνο που χρειάζεται είναι να το ψήσουμε. Αυτό εδώ είναι ζωντανό. Δηλαδή φουσκώνει, ξεφουσκώνει. Γίνεται καλό, δεν γίνεται καλό, αναλόγως με το πόσο αγάπη του δώσουμε. Οπότε είναι πολύ σημαντικό να καταλάβετε ότι όταν φτιάχνετε τσουρέκια, μην το βλέπετε σαν αγκαρία, μάλλον πρέπει να φτιάξω τσουρέκια. Αν είναι να κάνετε αυτό το πράγμα, μην φτιάξετε τσουρέκια. Δεν υπάρχει περίπτωση να πετύχουν, δεν υπάρχει ούτε μία στο εκατομμύριο. Κοιτάξτε εδώ μία ζυμαράδα. Και χωρίς χτύπημα, πολύ, είμαι σίγουρος πως αυτά τα τσουρέκια θα βγουν. Λοιπόν,
Τώρα, ήρθε η ώρα του φουσκώματος. Εδώ είμαστε. Βάλτε λίγο λαδάκι. Πού το λαδάκι? Εδώ. Ή λίγο βουτυράκι γιωμένο με έχει μείνει, λίγο λαδάκι, εδώ. Βάλτε το ζυμάρι σας. Σκεπάστε με μεμβράνη. Εδώ. Και αφήστε στην άκρη του δωματίου σας, σε ένα ζεστό σημείο, όχι πάνω από το καλοριφέρ, γιατί θα το κάψει, θα το ψήσει. Κοντά στο καλοριφέρ, μισό μέτρο μακριά, μπορείτε. Όχι πολύ κοντά, η υψηλή θερμοκρασία είπαμε ότι σκοτώνει τη μαγιά. Της αρέσει η ζέστη, αλλά δεν της αρέσει πολύ ζέστη. Τώρα, άμα θα κάνει τσουέκια, ας πούμε, στο Ντουμπάι, τα τσουέκια σου μπορεί να φουσκώσουν και σε μισή ώρα, γιατί έχει αρκετή ζέστη, την αγαπημένη του ζέστη. Στους 35-40 βαθμούς εκεί πέρα που τρελαίνονται, τα χάνουν. Η μαγιά είναι αυτό το πράγμα, πολλαπλασιάζεται. Τι κάνει, με το που φτάσει 30-40 βαθμούς, πάμε παραλία, βρίσκει γκομενάκι, αρχίζει να δίνει, πολλαπλασιάζεται και δεν σταματάει, όπου βρει δίνει. Έτσι πάει. Οπότε η θερμοκρασία είναι πολύ σημαντικός παράγοντας για τη μαγιά και θέλουμε σε αυτό το σημείο να αφήσουμε μέχρι που να διπλασιαστεί. Δηλαδή θέλω να φουσκώσει και να κουμπίσει τη μεμβράνη σας το μείγμα από το τσουρέκι. Εγώ επειδή αυτό το μείγμα μου το έκανα το πρωί, δεν έχει φουσκώσει ακόμα πάρα μα πάρα πολύ, αλλά έχει φουσκώσει, θα το ξεφουσκώσω εδώ. Δεν με πειράζει, μια χαρά θα γίνει. Εδώ, και κοιτάξτε εδώ ελαστικότητα που έχει το μείγμα. Καθώς ξεκουράζεται, γίνεται ακόμα πιο ωραίο, γίνεται ακόμα πιο σεξι, γίνεται τέλειο. Οπότε θα αφήσω αυτό να φουσκώσει την άκρη, γιατί θα φτιάξω σε λίγο τσουρέκια. Αυτό. Και μισό λεπτάκι να βγάλω τη μεμβράνη, εδώ και εδώ. Αυτό το μπολ δεν το χρειάζομαι άλλο. Και πάμε να δούμε πώς φτιάχνουμε τα τσουρέκια μας. Βλέπετε, σε περίπτωση που δεν βλέπετε στο Facebook, απλά κάντε έτσι τα χέρια σας και θα πάει, τα σχόλια θα πάνε δεξιά να μην βλέπετε τι γράφουνε. Αλλά ουσιαστικά θα μπορείτε να βλέπετε καθαρά τη συνταγή. Λοιπόν, τώρα, στο βίντεο που έχω δείξει στη τηλεόραση, έχω κάνει δύο μεγάλα τσουρέκια. Δεν θα κάνετε δύο μεγάλα, εφόσον κάνετε πρώτη φορά τσουρέκι σε καμία περίπτωση. Θα κάνετε τέσσερα τσουρέκια, τέσσερα μικρά. Μπορείτε να κάνετε δύο μεγάλα, αλλά πρέπει να είστε λίγο γνώστες για το πώς το ψήνουμε και το πώς θα πλάθουμε. Σε περίπτωση που κάνω ένα μεγάλο και δεν το πλάσω τέλεια, οι άκρες θα καούν, σε κάποια άλλα σημεία θα καεί και σε κάποια σημεία θα νομώ. Άμα ξέρω να τυλίξω τέλεια το τσουρέκι, μπορώ να κάνω δύο μεγάλα. Αλλά το μεγάλο θέλει και 50 λεπτά ψήσιμο, νομίζω, και προσοχή, ενώ τα μικρά είναι πιο μανιτζαβέλεκα. Υπάρχει αυτή η λέξη. Είναι πιο εύκολα στη χρήση. Οπότε 100% ψήνονται σε μισή ώρα στους 150-160 βαθμούς. Είναι πιο εύκολα στη χρήση και γενικά πετυχαίνουν 100% σε όλους. Οπότε, με αυτό το ζυμάρι θα βγάλω 4 τσουρέκια. Οπότε χωρίζω τη ζύμη μου στα 4. Εδώ. Ένα. Και εδώ. Δύο. Τρία, τέσσερα. Τέλειο. Κοιτάξτε εδώ και η ψέλωση που έχει μέσα το τσουρέκι, το βλέπετε, αυτή είναι η μαγιά. Τώρα, σε περίπτωση που θέλω να κάνω ένα τσουρέκι με τρεις πλεξούδες, με την πιο απλή πλεξίδα που υπάρχει, ουσιαστικά παίρνω το ζυμαράκι μου, εδώ, το χωρίζω στα τρία, καθίστε να το ζυγίσω κιόλας για να το χωρίσω ακριβώς. Φύγε από εδώ. Λοιπόν, να δω πόσο είναι. Να βγουν τέλειες οι τέτοιες. Σωστά, το μηδένισα. 0, 8, 10. Λοιπόν, είναι 580 δια 3. 2, 4, 6. Άρα 190 κάτι είναι. Ναι, 190 κάτι. Οπότε και 190 να το έχουν μια χαρά. Νομίζω 190 είναι αυτό. Πόσο είναι αυτό. 182. 190. Και αυτό στη μέση 190. Μια χαρά. Έχω 390. Λοιπόν, τώρα. Πολύ σημαντικό για να φτιάξουμε ίνες. Κοιτάξτε εδώ. Έτσι όπως είναι, άμα πάρω να αρχίσω κατευθείαν να ανοίγω, δεν θα κάνω ίνες. Τι πρέπει να κάνω? Πρώτα πρέπει να δώσω ένα σχήμα σε αυτό το μικρό κορδονάκι που υπάρχει. Οπότε, πάρτε με τα χέρια σας, ανοίξτε εδώ. Το βλέπετε? Πολύ σημαντικό. Ανοίγουμε λίγο έτσι με τα χέρια. Παίρνουμε. Τυλίγουμε λίγο από εδώ, τυλίγουμε ξανά από εδώ και τυλίγουμε ξανά από εδώ. Οπότε ουσιαστικά τι κάναμε, τυλίξαμε όλο
όλη τη λωρίδα μας με τέτοιον τρόπο που ουσιαστικά να σχηματίσει λωρίδα. Πάει το πρώτο. Να σχηματίσει ίνες. Το ίδιο και με το δεύτερο. Πιέζω με τα χέρια μου εδώ. Και τι κάνω. Παίρνω λίγο, βάζω εδώ, τραβάω, 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 τραβάω. Πάει και το δεύτερο. Σε περίπτωση που δεν σας πετύχαιναν ποτέ και με αυτόν τον τρόπο να ξέρετε ότι θα, όταν απλώνουμε θα βγουν και ομοιόμορφες λωρίδες, δεν θα βγουν αλλού λεπτές και αλλού χοντρές. Πάμε και στο τρίτο, θα δείξουμε σε λίγο και την τετραπλή την μπλεξούδα, οπότε περιμένετε, θα δείξουμε να φτάσω στα φώτα, γιατί τα φώτα μου δεν κρατάνε πολύ ώρα. Λοιπόν, ξανά, εδώ και εδώ και εδώ και εδώ. Οπότε έχουμε τρεις ωραίες λωρίδες. Άμα τώρα έχετε χρόνο να αφήσετε 3-4 λεπτά και να φουσκώσουν εδώ πέρα μπορείτε. Αλλά μέχρι που να ετοιμάσετε όλα αυτά έτσι όπως σας έδειξα, θα αρχίζουν να φουσκώνουν τα άλλα. Και δεν κάνουμε πολύ μεγάλες πλεξούδες. Δηλαδή η πλεξούδα που θέλουμε να κάνουμε είναι περίπου τόσο. Ένα. Κοιτάξτε πόσο ωραία που γίνεται άμα κάνω αυτή την απλή κίνηση που σας έδειξα πριν. Δηλαδή αυτό είναι μεγάλο μυστικό. Είναι αυτά που σας λέω που δεν μπορείς να περιγράψεις με τίποτα σε βίντεο, γιατί θέλουν πάρα πολύ ώρα περιγραφής. Είναι 5 λεπτά, οπότε γίνονται βαρετά τα βίντεο στην τηλεόραση και δεν τα βλέπει κανείς. Οπότε δεν τα κάνουμε. Δεν τα κάνω, αλλά γενικά δίνω όσο περισσότερα tips γίνονται. 2. Πάμε και το τρίτο. Εδώ. Δεν χρειάζεται ούτε αλεύρι, ούτε λάδι, τίποτα δεν χρειάζεται. Κάτσε να πάω και από εδώ για να βλέπει και το Instagram. Εδώ. 3. Τελειώ. Είναι ακριβώς ίσα, τα ζύγισα. Το κόλπο σε αυτό το σημείο είναι να ανοίξετε λίγο με τα χέρια και το τελευταίο άνοιγμα για να κάνουν τρελές ίνες. Και αυτό φανταστικό κόλπο είναι πάντα. Κάνουμε αυτό. Εδώ. Με αυτόν τον τρόπο τι κάνει. Ανοίγουν οι ίνες. Ενώ άμα το ανοίγω μόνο με το χέρι, τι γίνεται. Σπάνε οι ίνες. Οπότε κοιτάξτε. Με αυτόν τον τρόπο ανοίγουν οι ίνες. Γίνονται τέλειες και δεν σπάνε με τίποτα. Τώρα παίρνω, ενώνω. Βλέπετε έτσι. Τέλεια. Ενώνω. Μία άκρη, δύο άκρες. Κοιτάξτε, τώρα τι να σας πω. Πλεξούδα, ξέρετε όλοι να κάνετε. Πάει αυτό εδώ. Αυτό εδώ. Πάντα φέρνω την άκρη στη μέση. Αυτό εδώ. Αυτό εδώ. Θα τη λήξω αυτά πίσω στην άκρη εδώ. Αυτό εδώ. Αυτό εδώ. Αυτό εδώ. Αυτό εδώ, αυτό εδώ, αυτό εδώ, αυτό εδώ, αυτό εδώ, αυτό εδώ, αυτό εδώ και βουάλα, κοιτάξτε εδώ. Το τέλειο τσουρέκι. Σε περίπτωση που δείτε ότι σε κάποια σημεία είναι πιο χοντρό και σε κάποια είναι πιο λεπτό, δεν μας πειράζει, πολύ απαλά με τα χέρια, ίσα ίσα πιέστε και φτιάξτε το ίσιο. Ενώστε καλά τις άκρες, γυρίστε τις προς τα μέσα, εδώ, εδώ και εδώ. Και το πρώτο τσουρεκάκι μας είναι έτοιμο, θέλω να τα ψήσω. Εδώ. Μια μαλόγωρο. Ξαναλέω, θα κάνετε 4 τσουρέκια, δεν θα κάνετε 2 μεγάλα. Το τονίζω. Μην τυχόν και κάνετε 2 μεγάλα, γιατί υπάρχει περίπτωση να μην μπορέσει να το διαχειριστείτε στο φούρνο και θα σας χαλάσουν τα τσουρέκια. Λοιπόν, τώρα. Δεν βάζουμε, γιατί έχω δει φωτογραφίες στο Instagram κάποιους να βάζουν 4 τσουρέκια μαζί σε ένα ταψί. Ο Χριστός και η Παναγία. Παιδιά, φουσκούν τα τσουρέκια, θα κολλήσετε το ένα με το άλλο, θα πάρετε στο τέλος ένα ολόκληρο ταψί τσουρέκι. Δεν θα πάρετε ποτέ τσουρέκι στα παιδιά. Οπότε, το ένα τσουρεκάκι μου είναι εδώ, το βάζω πλάγια για να μπορέσει να φουσκώσει. Ένα. Και πάμε να ετοιμάσουμε αυτό με τις 4 πλεξούδες. Πάλι πολύ απλά, παίρνω το άλλο ένα τέταρτο. Επαναλαμβάνω ότι παίρνω 4 τσουρέκια. Εντάξει. Πάμε στην άκρη, εδώ. Και. Είπαμε ότι ήταν. Κάτσε να δω πώς είναι αυτό. Έλα. 480. Παιδιά, εντάξει, είμαι επαγγελματίας. Έκοψα 4 480. Για να δω. Όχι, 520 είναι αυτό. Και. 510 είναι αυτό. Εντάξει, αυτά τα δύο είναι λίγο μεγαλύτερα. Αλλά δεν έχει σημασία. Έπεσα πάρα πολύ κοντά. Λοιπόν, τώρα έτσι όπως είναι, παίρνω ξανά το τσουρέκι μου. Πήρα λίγο το μεγαλύτερο εδώ, αυτό, το ανοίγω, το ζυγίζω, πόσο είναι, 500, οπότε θέλω για 500 δια 4, 4 επί 125, οπότε ανοίγω, κόβω στη μέση, κόβω στη μέση, κόβω στη μέση, κόβω στη μέση, αυτό θα βγει 4 125. Και τώρα, είναι αυτό που σας έλεγα πριν, κοιτάξτε εδώ, όταν το κόψα στη μέση,
έχει αρχίσει και έχει θεματάκια, δηλαδή έχει κομματάκια, έχει το ένα. Άμα πάρω τώρα αυτό, αρχίζω και το ανοίγω για να φτιάξω τσουρέκι και να το κάνω πλεξούδα, κατά πάσα πιθανότητα δεν θα βγει πλεξούδα μου σωστή. Οπότε είναι πάρα πολύ απλό αυτό που κάνω. Κοιτάξτε εδώ. Θα πάρω το ταψίμι λίγο στην άκρη, υπενθυμίζω πόσο γαμάτο είναι. Εντάξει. Τέτοια τσουρέκια δεν κάνει κανείς. Αφήστε τους όλους να σας δείχνουν και να σας λένε πως είναι καλύτερα. Καλύτερα να φτιάξω. Λοιπόν, έτσι όπως είναι, ανοίγω λίγο με τα χέρια εδώ, ξαναδείχνω. Και παίρνω την άκρη, τη βάζω προς τα μέσα και τραβάω με τα χέρια μου εδώ. Τραβάω, τραβάω, τραβάω. Και έχω φτιάξει μια ωραία λωριδίτσα. Βλέπετε από κάτω ότι έχει κενό. Δεν πειράζει, αυτή θα ενωθεί. Ακριβώς το ίδιο πράγμα κάνω και εδώ. Συγγνώμη που δεν βλέπω τα σχόλια, αλλά όπως καταλαβαίνετε το έχω πάει μονόλογο. Αλλά πρέπει να σας δείξω όλα τα βήματα. Εδώ. Γυρνάω. 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 Δύο. Η τετραπλή πλεξούδα, να ξέρετε ότι κρατάει καλύτερα στο φούρνο. Σε περίπτωση που δεν έχετε κάνει κάτι καλά στο τσουρέκι, με την τετραπλή πλεξούδα τα τσουρέκια σας θα βγουν πιο ομοιόμορφα. Η τριπλή είναι πιο εντυπωσιακή. Οπότε κάντε και τα δύο. Τον ίδιο χρώμα ψήματος θέλουμε. Εδώ και εδώ. Απλώνουμε καλά εδώ με τα χέρια. Βλέπετε έτσι. Τέλεια. Κάνουμε ένα ωραίο ζυμαράκι. Και εδώ. Πλώνω. Γυρνάω, γυρνάω, γυρνάω. Πάμε τώρα 1, 2, 3, 4 να τα απλώσουμε. Απλώνουμε λίγο με τα χέρια εδώ. Όσο απλώσει. Και το υπόλοιπο απλώμα πώς θα κάνουμε. Εδώ. Ομοιόμορφο και δεν σπάσαμε τις ίνες από το τσουρέκι μας. Δεν σπάσαμε το πλέγμα μας. Συνεχίζω να ανοίγω εδώ. Το δεύτερο. Εδώ. Τώρα, αυτά όλα τα κουλόπι σας λέω. Καταλαβαίνετε ότι έχω κάνει άπειρες δοκιμές με τσουρέκια και έχω κάνει άπειρα λάθη για να καταλάβω ότι αυτά είναι τα σωστά. Δεν σας το παίζω ειδικός επειδή γεννήθηκα ειδικός μάλλον. Δηλαδή δεν υπήρχε στις βασικές πληροφορίες του λογισμικού μου με το που με έβαλε η μαμά μου το πώς να φτιάχνω τσουρέκι. Όλα αυτά τα εξελίσσω. Δηλαδή οι συνταγές για τσουρέκι έχω κάνει άπειρες. Όταν ήμουν στο πρωινό, ήταν ένα διάστημα με τον Μπουροδήμο που. Εντάξει, δεν θα το πιστεύετε να σας το πω, οπότε θα θεωρείτε ότι σας λέω υπερβολές, οπότε δεν σας το λέω. Αλλά δεν υπήρχε αυτό το πράγμα. Το τσουρέκι που έχω φάει στη ζωή μου δεν υπάρχει. Έχω βάλει όλες τις τεχνικές. Πολύ καλή συνταγή επίσης είναι το τσουρέκι το 1,5 που έχω. Εκείνο γίνεται με μέλι, γιατί ουσιαστικά για να γίνει το καλύτερο τσουρέκι χρειάζεται και ιμπερτοζάχαρο, κάτι που δεν μπορείτε να βρείτε εσείς. Οπότε η ζάχαρη γενικά δεν δουλεύει πολύ καλά και στα επαγγελματικά μαγαζιά βάζουν ινδυτό ζάχαρο. Τύπου Κωνσταντινίδη και όλα τα υπόλοιπα δεν βάζουν ζάχαρη, βάζουν ινδυτό ζάχαρο γιατί βοηθάει πάρα πολύ στο πλέγμα. Εσείς δεν μπορείτε να βάλετε, οπότε σε εκείνη τη συνταγή βάζω μέλι. Το μέλι έρχεται κοντά στο ινδυτό ζάχαρο, οπότε δουλεύει πάρα πολύ καλή. Και εκείνη πολύ καλή συνταγή, λίγο πιο άγλικη. Μ' αρέσει το άγλικο τσουρέκι και αυτή είναι λίγο πιο γλυκιά. Λοιπόν, μπήκανε μέσα. Γιατί το πλέγμα ανοίγει και κλείνει. Τι κάνω, ξανανοίγω, αλλά δεν ανοίγω πλάθοντας. Ανοίγω εδώ, με τα χέρια. Εδώ. Εδώ. Και εδώ. Και πάμε να φτιάξουμε την τετραπλή πλεξούδα που είναι πανεύκολη. Λοιπόν, το έχω σημειώσει και εδώ, το γράφω. Ουσιαστικά πρέπει να θυμάστε. 4-2-1-3-2-3. 4-2-1-3-2-3. Δηλαδή, ενώνω τις τέσσερις άκρες εδώ, μία, δύο, τρεις, τέσσερις. Και έτσι όπως είναι προς τα εμένα, αυτό είναι το 1, αυτό είναι το 2, αυτό είναι το 3 και αυτό είναι το 4. Οπότε τι κάνουμε, πάμε το 4 πάνω στο 2, στη 2 θέση, να γίνει 2, εντάξει. Πάμε το 1 στην 3 θέση, το 1 να γίνει 3 και γυρνάμε το 2 και το 3, εδώ. Πάμε το 4 στο 2, εδώ, στην αρχή δεν θα φαίνεται ωραίο, μετά θα γίνει τέλειο, θα το δείτε. Μόνο η άκρη δεν πετυχαίνει εδώ πέρα. Το 1 στο 3, 2, 3. 4, 2, 1, 3, 2, 3. 4, όχι, 4, 2, 1, 3, 2, 3. 4, 2, 1, 3, 2, 3. Και αυτό ουσιαστικά είναι το τετραπλό. Έκανα ένα λάθος εδώ σε ένα 4. Δεν πειράζει.
κάπου έκανα ένα λάθος. Και ξανά εδώ, απλώνουμε λίγο με τα χέρια. Και ουσιαστικά επειδή έχουμε 4 πλεξούδες, έγινε πολύ καλύτερο το πλέγμα. Οπότε σε περίπτωση που έχετε κάνει λάθος, δεν θα ανοίξει το τσουρέκι σας να γίνει πλακουτσωτό καθώς ψήνεται στο φούρνο. Το τριπλό γίνεται πιο flat. Το τετραπλό γίνεται πιο μπαμπάτσικο. Οπότε, τώρα, έτσι όπως είναι, ή με μία πετσέτα ή με μία μεμβράνη, ξαναφήνω να διπλασιαστεί το τσουρέκι μου. Πού είναι η μεμβράνη μου? Εδώ είναι. Θέλω να διπλασιαστεί. Συνήθως φέρνει μισή ωρίτσα, εφόσον είναι όλα normal και τα έχετε κάνει όλα σωστά. Σε μισή ωρίτσα θα έχει διπλασιαστεί το τσουρέκι, οπότε απλώνω εδώ. Θα ετοιμάσω και τα άλλα δύο. Και μόλις διπλασιαστούν, δεν θα τα ετοιμάσω μπροστά σας, έχω ήδη έτοιμα. Μόλις διπλασιαστούν, τα τσουρέκια μας είναι έτοιμα για ψήσιμο. Το 4 πάει στο 2, το 1 στο 3 και το 2 στο 3. Λοιπόν, έχω ετοιμάσει ήδη τσουρέκι για το φούρνο, εδώ και εδώ. Κοιτάξτε εδώ, η τριπλή πλεξούδα, όπως σας είπα, γενικά γίνεται πιο flat. Όταν φουσκώσει, θα φουσκώσει το φούρνο, γίνεται τέλεια, μην ανησυχείτε. Η τριπλή κρατάει λίγο παραπάνω εδώ. Εντάξτε, τέλεια. Λοιπόν, τώρα, ήρθε η ώρα για το ψήσιμο. Δεν ψήνουμε ποτέ δύο ταψιά μαζί, πάντα ψήνουμε ένα-ένα τα ταψιά. Επόμενο μυστικό είναι το χρώμα που θέλετε στο τσουρέκι σας. Άμα το τσουρέκι σας θέλει να έχει λίγο πιο λευκό χρώμα, βάζουμε τα ασπράδια από τα αυγό και το ανακατεύουμε με λίγο νερό. Άμα θέλετε το τσουρέκι σας να έχει πιο ροζοκοκκινολιουλί από αυτό, μπουρδελοκόκκινο, βάζετε τον κρόκο και αρρώνετε με λίγο νερό. Και το ασπράδι και ο κρόκος δουλεύει σε αυτή τη συνταγή. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και ολόκληρο το αυγό, άμα θέλουμε. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Αλλά γενικά έχουμε συνηθίσει τις περισσότερες φορές να βάζουμε κρόκο, γιατί ο κρόκος μας δίνει αυτό το πιο πασχαλινό χρώμα. Εντάξει, ρίχνω τον κρόκο μου μέσα, ελάχιστο νερό, και όταν λέω ελάχιστο το εννοώ. Και ο φούρνος μου είναι στους 150 βαθμούς στον αέρα. 150 βαθμούς στον αέρα. Και θα βάλω ένα-ένα τα ταψιά, δεν βάζω και τα δύο ταψιά. Αλήφουμε λίγο κρόκο από πάνω. Πω, νομίζω πως τα είπα όλα, Δεν ξέχασα τίποτα. Λίγο κρόκο, μην βάλετε πολύ, εδώ. Πω, Παναγία μου, τι τσουρέκια θα βγουν αυτά. Θέλω να διπλασιαστούν, ίσως και να ήθελαν άλλα 5-10 λεπτάκια αυτά φούσκωμα. Μην ασκείτε, καθώς τα βλέπετε έτσι, μέσα στο φούρνο θα γίνουν διπλάσια. Ούτως ή αλλιώς. Απλά δώστε λίγο χρόνο, εδώ. Αυτά δεν θα τα κάνω ακόμα γιατί θα τα ψήσω μετά. Και από πάνω λίγο αμυγδαλάκι. Το αμύγδαλο είναι προαιρετικό, αν δεν έχετε μη βάλετε. Για να έχετε κάποιον άλλο ξέρω κάπου και θέλετε να βάλετε πάλι. Ο φούρνος μου είναι προθαρμασμένος στους 150 βαθμούς. 150-160. Ψηλά-ψηλά η σχάρα, 100% όσο πιο ψηλά γίνεται και τα ψήνουμε περίπου για μισή ωρίτσα. Όταν βγάλετε τα τσουρέκια σας από το φούρνο, θα να αφήσω αυτά στην άκρη γιατί ακόμα δεν έχετε το φούρνο, θα τα ψήσω. Όπου έτσι. 800 τσουρέκια, Παναγία, δύο κατάστα, άλλα 800. Αλλά είναι ωραίο, είναι τσουρέκι, το τσουρέκι μου αρέσει. Εγώ όταν μένω σε διαδικασία, δηλαδή, εγώ το πρωί που ξύπνησα και είπα θα κάνω τσουρέκι και ήμουν χαρούμενο. Οπότε, αν έχετε κι εσείς αυτό το πράγμα μέσα σας και πείτε ότι θα είστε χαρούμενοι, τότε κάτι τσουρέκι γιατί θα σας πετύχουν. Άμα σε πετύχουν το πρωί και πείτε, ρε Παναγία μου, έβγαλα να κάνω τσουρέκια. Μην τα κάνετε, δεν υπάρχει λόγος γιατί δεν σας πετύχουν, θέλουν αγάπη. Λοιπόν, αφήνω αυτό στην άκρη και αυτό στην άκρη. Και πάμε να σας δείξω λίγο τα τσουρέκια. Λοιπόν, τα τσουρέκια μόλις τα βγουν από το φούρνο δεν τα δοκιμάζουμε ποτέ. Τα τσουρέκια εκείνη την ημέρα που βγαίνουν, να θυμάστε ότι χάνουν λίγο σε γεύση. Πάντα το τσουρέκι είναι νόστιμο την επόμενη ημέρα. Γι' αυτό το λόγο τι κάνουμε, αφήνουμε να κρυώσουν καλά, τα τυλίγουμε με μεμβράνη και τα τρώμε την επόμενη ημέρα. Γιατί όταν βγάλουμε από το φούρνο, καθίστε να βγάλω εδώ πέρα το τσουρέκι να σας δείξω. Αυτά τα έφτιαξα χθες, ας πούμε. Εντάξει. Όταν τα βγάλουμε από το φούρνο, τα τσουρέκια μας, οι άκρες είναι λίγο πιο στεγνές και το εσωτερικό του είναι λίγο πιο moist, πιο ζουμερό. Οπότε την επόμενη μέρα, καθώς τυλίξουμε με μεμβράνη, όλη η υγρασία πάει παντού σε όλο το τσουρέκι. Μαλακώνουν οι άκρες, δεν υπάρχει ξερό σημείο και ουσιαστικά το τσουρέκι μας γίνεται τέλειο. Και όταν το πετύχετε αυτό, καθώς. Κοιτάξτε εδώ, θέλω να το δείτε όλοι, και εδώ και εδώ. Καθώς ανοίγετε το τσουρέκι, εδώ. Κοιτάξτε εδώ τις σύνες. Βλέπετε. Αυτό που πετύχαμε είναι οι τέλειες ίνες στο τσουρέκι. Τις βλέπετε.
Αυτές τις ίνες θα τις πετύχετε 100% άμα ακολουθήσετε ακριβώς ό,τι έκανα σήμερα. Βλέπετε τις ίνες. Το βλέπετε. Απλώνει. Θυμάστε το πλέγμα που λέγαμε. Το πλέγμα είναι ακόμα περισσότερο. Απλώνει κι άλλο. Απλώνει κι άλλο. Απλώνει κι άλλο. Και... Παναγία. Κοιτάξτε εδώ. Κοιτάξτε μαστίχωμα. Κοιτάξτε πλέγμα. Κοιτάξτε κατάσταση. Τώρα θα μου πείτε έτσι όπως το κάνεις. Αυτό το τσουρέκι εγώ το τρώω άνετα για πρωινό. Με λίγο γαλατάκι δεν έχω κανένα θέμα. Πετελζίδης. Τσουρέκι. Εγγύηση. Απετύχει 100% εφόσον ακολουθήσετε ακριβώς ό,τι σας έδειξα. Όπως σας είπα, γενικά εμένα τα τσουρέκια μου αρέσουν λίγο άγλικα. Δεν βάζω πάρα πολύ ζάχαρη. Μ' αρέσει γενικά να καταλαβαίνω την γεύση του τσουρεκιού. Άμα θέλετε να βάλετε περισσότερο ζάχαρη, βάλετε, αλλά δοκιμάστε πρώτα έτσι τη συνταγή και μετά δείτε αν θέλετε περισσότερο ζάχαρη. Μία συγκλονιστική συνταγή που ελπίζω να φτιάξω. Λοιπόν, τώρα δεν υπάρχει. Μετά από πόση ώρα μονόλογο, δεν ξέρω πόση ώρα κάνω live. Μετά από τόση ώρα μονόλογο, πραγματικά το μόνο που σκέφτομαι είναι να τελειώσω το live για να φάω το τσουρέκι. Συγγνώμη που σας το λέω. Αλλά πριν. Έχω κάνει κι άλλα τσουρέκια, κυρία. Είχα αυτή τη στιγμή όλο το σπίτι είναι γεμάτο τσουρέκια. Ναι, λίγο να κληρώσω, μίξερ. Λοιπόν. Το λιγουρεύεστε. Το λιγουρεύεστε. Σε περίπτωση που δεν λιγουρεύεστε, τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Να ξέρετε ότι εμείς τους διαγωνισμούς δεν τους κάνουμε με κοινοποιήσεις, κληρώστε και στην τύχη όποιος κάνει like και το ένα και το άλλο. Γιατί σε περίπτωση που δεν το γνωρίζετε, είναι πολύ σημαντικό, είναι παράνομο αυτό. Δηλαδή, άμα θα σας πω κάντε κοινοποίηση για να κερδίσετε πια κάποιος το μίξερ, είναι παράνομο από τους όρους του Facebook. Επίσης, άμα σας πω, άμα αρχίσω να κληρώνω καθώς κατεβαίνω προς τα κάτω, είναι πάλι παράνομο γιατί ποτέ δεν φαίνονται όλα τα σχόλια. Τα σχόλια που φαίνονται είναι τα τελευταία 50, 100. Οπότε εμείς κληρώνουμε μέσω μηχανισμών αξιοκρατίας, δηλαδή κανονικά δικηγόρος, εταιρεία και όλα τα υπόλοιπα. Δεν υπάρχει περίπτωση κάποιος να κερδίσει επειδή είναι ευνοημένος φίλος μας και όλα τα υπόλοιπα. Θέλουμε το μίξερ εκεί πέρα που θα πάει να πάει σωστά. Βάση κολοφαρδίας. Οπότε θα κληρώσω τη μιξεράρα της Kenwood, την Titanium. Θα κάνουμε τώρα post. Μετά από το live θα ανεβεί post στο Instagram και στο Facebook που ουσιαστικά θα γράφει τους όρους της κλήρωσης. Θα κληρωθεί μέσα στη βδομάδα και μέσα στη μεγάλη βδομάδα θα κληρώσω άλλο ένα μίξερ. Δύο μίξερ αποφάσισα αυτές να κληρώσω. Τι άλλο να κάνω, παιδιά. Δηλαδή, πιο σπουδαίος άνθρωπος από εμένα, ούτε η Βασίλισσα μου να πασχαλιάτικα. Μην ξεχάσετε ότι όλη τη βδομάδα θα κάνουμε και νηστίσεις με συνταγές, φασόλια, φακές και όλα τα υπόλοιπα. Θα σας δείξω όλα τα κόλπα. Την επόμενη Κυριακή μαγειρεύουμε μαζί αρνάκι με πατάτες στο φούρνο. Το επόμενο Σάββατο μαγειρεύουμε μαζί μαγειρίτσα. Μην βιάζεστε να κάνετε, να πάτε να δείτε το post που, από τη συνταγή, γιατί ούτως αλλιώς θα πάρει 2-3 ημέρες, έχετε το χρόνο σας. Δεν υπάρχει λόγος να βιάζεστε. Οπότε, φιλάκια πολλά. Εύχομαι να σας έλυσα όλες τις απορίες για τα τσουρέκια. Εύχομαι να τα φτιάξετε, να σας πετύχουν. Το πιο σημαντικό για μένα είναι αυτό. Να κάνετε ένα ωραίο τσουρέκι, να το δώσετε στην κόρη σας, στο γιο σας, στη μαμά σας. 4 τσουρέκια βγάζουν. Δηλαδή, δεν είναι ανάγκη να βάλετε τη μαμά να κάνει τσουρέκια. Πάτε τη για πρώτη χρονιά εσείς φέτος τσουρέκι. Γενικά, μοιραστείτε. Κάντε και τη διπλάσια δόση. Βέβαια, στο μίξερ δεν χωράει διπλάσια. Μία και μία. Κάντε τσουρέκια, μοιράστε στον κόσμο. Δεν χρειάζεται να βγαίνουμε έξω. Φιλάκια πολλά. Αυτά. Και ραντεβού το βράδυ σήμερα Κυριακή είναι. Δεν θα μαγειρέψω το βράδυ, μάλλον γιατί έχω άκης φουτούρ και έχω και το κίτσελα που θα με βαρεθείτε. Οπότε, προκειμένου να μην με βαρεθείτε, μπορεί να κάνω κάτι το μεσημέρι. Λοιπόν, φιλάκια πολλά. Γεια σας.